Συζήτηση στη συνέχεια θα υποδεχτούμε στο τούτιο με χαρά τον κύριο Γιάννη Μαστρογιάννη, είναι υποψήφιο βουλευτή μου με το Πασόκ Στη Θευτεότητα. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Βασίλη Παστρογιάννη. Βασίλη, ζητώ συγγνώμη που σα βάφτισα, <laughs> αλλά μπορώ, προλαβαίνω να σα φέρω και λαμπάδα. λόγω λόγω του Πάσχα. <laughs> 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 Παρότι οι νομοί δυσκολεύονται πάρα πολύ, ε, κύριε Μαστρογιάννη, να αγοράσουν ακόμα και τι λαμπάδε, ακόμα και τα τυπικά. Και το τσουρέκι ε, και το αυγό. Ε, παρά τα και τα, τις ανακοινώσεις. Η, ο πληθωρισμός έχει φέρει σε αδιέξοδο τα νοικοκυριά. Έχουμε ένα τρίπτυχο εκεί. Mm. Ε, καταρχήν τα, στα βασικά είδη πρώτη ανάγκη τροφίμων και ε, αυτά που χρειάζεται κάθε νοικοκυριό για την καθημερινότητά του, όπου η εκτόξευση των τιμών είναι τρομερή. Ε, από την άλλη, έχουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση, υπόθηκε προηγουμένω στο ρεπορτάζ ναι. σα, ο οποίο παραμείνει σταθερό. Ξέρετε, λέγανε όταν από τότε που ήμουν μικρό, θυμάμαι, ότι η κατανάλωση φέρει το κέρδο. Αυτό είναι επίκαιρο κάθε εποχή. Και θα ήθελα να πω ότι με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση και το ΦΠΑ στα βασικά ιδιατροφή, μπορούμε να πετύχουμε το ίδιο στόχο και μεγαλύτερο. Είναι αυτό που λέμε. Η κατανάλωση φέρει το κέρδο, επαναλάβω. Ε, αν, ε, μειω, μειωσ, ε, αν μειώσουμε ε, αυτά τα δύο, θα μπορούσαμε να πετύχουμε τα ίδια έσοδα, ίσως και περισσότερα, γιατί η κατανάλωση θα έχει ραγδαία αύξηση. Ε, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ναι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης το λένε αυτό συνεχώς και το έχουν στις προτάσεις τους. Στην κυβέρνηση, ε, για να μην το κάνουν, κάτι θα φοβούνται, κάτι θα σημαίνει. Προφανώς και θα θέλουν να βελτιώσουν την κατάσταση. Ε, Προφανώ όλοι έχουν καλέ προθέσει, δεν αμφιβάλλω. Όμω ε, αυτή η εποχή ε, χρειάζεται να πάρουμε και κάποια ριζοσπαστικά μέτρα. Ε, με την πεπατημένη που ακολουθεί τόσα χρόνια, βλέπουμε ότι δεν έχει που πουθενά. Επειδή είπα του δύο πυλώνε, σας σα πω και το άλλο, τον άλλο πυλώνα του τρίπτυχου που σα ναι. είπα, τα στεγαστικά δάνεια. Mm -hmm. Θα θυμίσω ότι από το 1,75 που ήταν πριν από ένα χρόνο περίπου, έχουν ξεπεράσει το 5 σχεδόν. Άλλα προσεγγίζουν το 5, άλλα έχουν ξεπεράσει. Ένα δάνειο δηλαδή χιλίων ευρώ μακροπρόθεσμα, και σήμερα που μιλάμε, ε, μηνιαίως έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου. Τον χιλίων ευρώ θα πληρώνει πάνω από 1.300 μηνιαίως. Αυτό το δάνειο ως πότε θα μπορεί να εξυπηρετηθεί. Εκεί λοιπόν εμείς έχουμε πρόταση ε, για την μείωση της ψαλίδας των ε, επιτοκίων ε, χορήγησης με, ε, με των καταθέσεων, που είναι τεράστιο, ε, για να μπορέσουμε έστω από τη φορολόγηση των, υπερ, των υπερκερδών, καταρχήν, των τραπεζών, να δημιουργήσουμε μια ελάφρυνση σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Mm. Γιατί σε λίγο θα δημιουργήσουμε νέα γενιά κόκκινων δανείων. δανείων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, το τρίπτυχο αυτό είναι αυτό που δυναμητίζει την ομαλή πορεία τη κοινωνία την επόμενη μέρα. Και αυτό πρέπει να το δούμε από τώρα, όχι ναι. μετά τι εκλογέ. Τι σας λένε οι πολίτε, Ξέρω ότι είστε συνεχώ σε κίνηση, συζητάτε, μιλάτε, πηγαίνετε σε χωριά, σε πόλεις, Είναι παραμονέ Πάσχα, μεγάλη εβδομάδα. Τι ζητάει ο κόσμο, Σα ακούει με ενδιαφέρον, αδιαφορεί, τον ενδιαφέρουν οι εκλογέ. Ε, θέλω να πω προσωπικά και με τους άλλους συνυποψήφιους που κάνουμε μαζί συζητήσεις και παρουσίες και τα λοιπά, ότι κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι. Εγώ τουλάχιστον το απολαμβάνω με την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη αποδοχή και ο κόσμος πλέον θέλει να ακούσει, θέλει να ακούσει προτάσεις. Γιατί ζήσαμε κραυγές, ζήσαμε ακραίες τώρα θέλει να ακούσει προτάσεις. Mm -hmm. Θέλω να, να επισημάνω κάτι, γιατί το λέω συχνά στη ζωή, και στην πολιτική αλλά και γενικότερα στη ζωή υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της απάθειας, ο δρόμος του συμβιβασμού. Εντάξει μωρέ, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι η μοίρα μας, της μυρωλατρείας. Και όλος ο δρόμος είναι της μάχης, των προτάσεων, της γνώσης, της αλλαγής, της ανατροπής σε βασικά πράγματα, ειρηνικά εννοώ. Άρα, εμείς κάποιοι έχουμε επιλέξει αυτό τον δρόμο. Το δρόμο όχι στη λογική του οικονομικού δετερμινισμού όπου ε, όλα είναι με κάποια αιτιοκρατία ε, δεδομένα, αλλά αυτόν τον δρόμο που μπορούμε με την ανθρώπινη πράξη, με την ανθρώπινη ενέργεια, να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Mm -hmm. Και το βλέπουμε αυτό εδώ στη θεότητα πόσο πλέον το έχει ανάγκη. Είστε άνθρωπος της αριστεράς ε, διαχρονικά. Τώρα είστε υποψήφιο με το ΠΑΣΟΚ. Γίνεται πολλή λόγο για την επόμενη των εκλογών και το θέμα των συνεργασιών. Τι λέτε λοιπόν για αυτό το θέμα, σε όσου σα ρωτούν, τι θα κάνει το Πασόκ την άλλη τι μέρα. Τι θα κάνει το Πασόκ, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Έχει βομβαρδιστεί ο πρόεδρο ο Νίκο Αντρουλάκη με το θέμα. Ποιο είναι, βγάλαμε και το σποτάκι, ήταν ναι. πολύ αξιόλογο και χαριτωμένο. Ε, πραγματικά ο λαό είναι στο επίκεντρο. Αυτό είναι, αυτός είναι το πρόσωπο. Αλλά για να μιλήσουμε λίγο επί τη ουσία. Θέλω να πω το εξή. Το έχω ξαναπεί εδώ στο κανάλι σα. Πρέπει να αποδεικνύει ο καθένα κάθε φορά το τι σημαίνει για αυτόν το προοδευτικό πρόσημο. Εγώ ξέρετε ότι πάντα επιδίωκα συνενέσεις με προοδευτικό πρόσημο, ένα προοδευτικό πρόγραμμα και προοδευτικά πρόσωπα. Θέλω να πω όμως κάτι, επειδή ακούγεται τελευταία αυτές τις μέρες πάρα πολύ έντονα. Προκειμένου κάποιοι να αθωώσουν μια στιγμένη περίοδο. Το 2004 μέχρι το 2009, όχι ότι δεν υπήρχαν λάθη στο παρελθόν και πρόσθεση δημοσιονομικής έτσι, επιβάρυνσης στην χώρα μας, Όμω το 2004 με το 2009 είναι μια περίοδο αμαρτωλή. Ε, και θα σα πω δύο νούμερα. 158 δισεκατομμύρια ήταν το χρέο το 4. 100, ε, ε, υπερτριπλασιάστηκε το 9 και έφτασε στα 355 δισεκατομμύρια. Υπερτριπλασιάστηκε. Ε, δεν θα πω για το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών που ήταν ελληματικό πάνω από το 14. Αυτά τα εκρητικά νούμερα και το ποσοστό του ΕΠ βέβαια ήταν το 4-101% και έφτασε το 9-170%. Αυτή την περίοδο κάποιοι δεν πρέπει να τη ξεχνούν. και να αθωώνουν εντάσσοντα, αν θέλετε, πρόσωπα τα οποία ήταν βασικοί πυλώνε έκφραση αυτή τη πολιτική τη ασυδοσίας του 4 με το 9. Το βλέπουμε τώρα. Αθώα αθώ εκείνη η περίοδο. Εγώ νομίζω πω ο ελληνικό λαός δεν πρέπει να τη ξεχάσει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ και τότε. Με τα λάθη του, με τα λάθη του. Αλλά πήρε μια καυτή πατάτα αυτή που σα ανέφερα αμέσω τώρα. Μη διαχειρίσιμη. Και κάποιοι ευθύνονται για αυτό, να μην το ξεχάσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, του το, το πολίτε του ενδιαφέρει το παρελθόν ή το μέλλον. Το μέλλον ενδιαφέρει, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα ίσως και από μένα, ότι ένας λαός ο οποίος δεν ξέρει την ιστορία του, είναι ε, δεδομένο ότι θα τη ξαναζήσει και μάλιστα με τραγικό τρόπο. Άρα λοιπόν να παραδειγματιστούμε από το παρελθόν, να φτιάξουμε σήμερα ένα σχέδιο για το μέλλον, γιατί το έχει ανάγκη, ο τόπος, με συνενέσεις βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να προσφέρει αυτές τις συνενέσεις, αν έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, την επόμενη μέρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα έχουμε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πάτο στο βαρέλι, να, βάλουμε μια, να κάνουμε μια, μια νέα αρχή, να γυρίσουμε σελίδα για τον τόπο. Κύριε Μαστρογιάννη, το Πασόκ στη αισιοδοξεί να πάρει έδρα. Ε, το Πασόκ στη πιστεύω απόλυτα ότι θα πάρει έδρα. Είναι καιρό να πάρει έδρα και θα την πάρει. Γιατί ο κόσμο πλέον, όπω σα είπα, ακούει και θέλει θέσει, θέλει σοβαρότητα. Ε, γι' αυτό είπα συνενέσεις με βασικά ε, προτάγματα πάνω στην πολιτική αλλά και πρόσωπα τα οποία μπορούν να εγγυηθούν αυτά τα προτάγματα και αυτές τις προκλήσεις της εποχής ε, πρέπει επιτέλους ε, να φύγουμε από τις κραυγές η πολιτική να ξαναπάρει την κυρίαρχη θέση της στο δημόσιο βίο ε, και να είναι ε, πάνω, αρκετά πάνω και να ελέγχει μάλιστα την οικονομία γιατί πολλές φορές έχουμε δει αρκετά τελευταία χρόνια και στο παγκόσμιο γείγναστε ότι η οικονομία έχει υπερκεράσει την πολιτική και αυτό δεν είναι καλό για τις κοινωνίες. Πρέπει λοιπόν να επανακάμψουμε, και αυτό, αυ, αυτό αφορά πάλι και το παρελθόν και τις συγκρίσεις με το σήμερα και να ξαναρθούμε σε κάποια ε, προτάγματα θετικά που είχε ε, η παγκόσμια κοινότητα ε, με την πολιτική και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, ε, όπου κυριαρχούσε της, πολι... της οικονομίας και όχι το αντίθετο. Μάλιστα. Το αντίθετο είναι αδιέξοδο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εκ νέου και πάλι και με ατζέντα για θέματα αυτιότητα, γιατί νομίζω πρέπει να επικεντρωθούμε και στα του νομού ε, το αχ. επόμενο διάστημα, να ακούσουν ε, το τι σκέπτεστε και οι πολίτε. Κύριε Μαστρογέννη, σα ευχαριστώ πολύ και... για τη συζήτηση απόψε. Εύχομαι ολόψυχα. Καλή ανάσταση και καλό Πάσχα. Ε, εύχομαι και εγώ καλή ανάσταση. Σα ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω θα μα δοθεί η δυνατότητα. Η φτιότητα πρέπει να γυρίσει σελίδα και να δώσει σε ανθρώπου και ε, ε, σε πρόσωπα και σε παρατάξει ε, τη δυνατότητα να πάρουν οι ίδιοι μια ευκαιρία για να καλυτερεύσει ο τόπο μα. Τον πονάμε αυτό τον τόπο. Πρέπει κάτι να γίνει. Τόσα ε, πράγματα έχει που μπορεί να αξιοποιήσει. Θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη. Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ τέρμα. και εγώ.